Ήρθε η ώρα να ακουστούμε, αυτό τόνισαν μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου, οι οποίοι συμμετέχουν στην Πανελλήνια Μουσική Διαμαρτυρία όλων των μουσικών σχολείων της Ελλάδας, διεκδικώντας τα δικαιώματά τους. Πάω να τελειώσω το λύκειο, με τόσα χρόνια στο Μουσικό Σχολείο Ηρακλείου και είμαι σε αυτό το ερείπιο. Δηλαδή, θλίβομαι πραγματικά, γιατί αυτά τα παιδιά είναι όλα ταλέντα. Είμαστε σε ένα βορβατισμένο τοπίο. Είναι δυνατόν να μην έχουμε θέρμανση? Μέσα στο κτίριο που κάνουμε μουσική από εκείνη την πλευρά, πρώτον δεν έχουμε θέρμανση τους χειμώνες και φέρνουν οι καθηγητές σόμπες από τα σπίτια τους. Το που ζητάμε κυρίως είναι απλή αναγνώριση των τόσων χρόνων που σπουδάζουμε στο αυτό το σχολείο. Κάνουμε τόσα μαθήματα μουσικής και δεν έχουμε ούτε ένα χαρτί που να μας αναγνωρίζει ότι έχουμε σπουδάσει κάπου, ότι έχουμε κάνει μουσικά μαθήματα. Θέλουμε μοριοδότηση στις Πανελλήνιες που να λέει ότι να μας αναγνωρίζει όλα αυτά τα χρόνια. Μαθητές και καθηγητές περιέγραψαν τους κινδύνους που ελοχεύουν στο σχολικό κτίριο, ενώ έκαναν ιδιαίτερη αναφορά στο ζήτημα της έλλειψης αιθουσών. Υπάρχει πρόβλημα αιθουσών. Δηλαδή, αναγκάζονται οι καθηγητές και κάνουν εκπεριτροπή στις αίθουσες διδασκαλία. Ζητάμε περισσότερες αίθουσες. Έχουμε, ας πούμε, την αίθουσα που έχει ένα πιάνο. Μετά βγάζουμε το πιάνο να βάλουμε κάποια drums για να κάνουν τα παιδιά. Δηλαδή, έχουμε τέτοιες δυσκολίες. Και επίσης δεν υπάρχουν συγγράμματα μουσικά. Και οι καθηγητές αναγκάζουν και βγάζουν φωτοτυπίες και δεν υπάρχει μια ενιαία ύλη στα μουσικά μαθήματα. Μέσα στο κτίριο είναι. Τις προάλλες έπεσε ψευδοροφή στο κεφάλι μιας μαθήτριας και μιας καθηγήτριας πριν 2,5-3 εβδομάδες περίπου. Και ήταν ό,τι και είχαν τοποθετήσει καινούργια ψευδοροφή στο σχολείο. Είναι ένα σχολείο με φοβερή δυναμική. Έχουμε υπέροχα παιδιά και αξίζουν σίγουρα πολύ καλύτερες συνθήκες μάθησης. Προσπαθούμε να κάνουμε μάθημα μέσα σε ένα κτίριο που είναι ερείπιο. Παράλληλα, καυτηρίασαν το γεγονός της έλλειψης θέρμανσης στις αίθουσες όπου παίζουν μουσικά όργανα, καθώς και τις υποσχέσεις των αρμόδιων για την αγορά κλιματιστικών, οι οποίες έχουν πέσει στο κενό εδώ και 2 χρόνια. Προσπαθούμε τα τελευταία χρόνια να πούμε στο Δήμαρχο να μας βάλει ένα κλιματιστικό. Και το κλιματιστικό μας το φέρνει, ξέρω εγώ, από την Ουκρανία που το φέρει και έχει κολλήσει τον πόλεμο. Δεν ξέρω από πού έχει φέρει το κλιματιστικό. Δεν έχουμε θέρμανση. Σκεφτείτε ότι οι καθηγητές που κάνουμε πιάνο μέσα, είμαι καθηγητής πιανίστας στο σχολείο, ο καθένας μας έχει ένα μικρό σώμα από το σπίτι του. Απίστευτο. Χειμώνας έρχεται. Για να έρθετε να κάνετε μάθημα πιάνο εκεί πέρα, με 2 βαθμούς που είναι η θάλασσα δίπλα, και να μην έχουμε θέρμανση. Και έχω φέρει εγώ καλό φέρα από το σπίτι μου, και βάζω τα παιδιά πάνω τα χέρια του να διφθάνουν. Και να είχαμε το Δήμαρχο να μας κοροϊδεύει κιόλας. Ένα βασικό πρόβλημα που έχουμε είναι η σίτηση. Παλιά λοιπόν τρώγαν τα παιδιά κανονικά μέσα σε μία αίθουσα. Τώρα δεν υπάρχει αυτή η αίθουσα και αναγκάζονται τα παιδιά να παίρνουν τη σίτηση στο χέρι. Μαθητές προχώρησαν σε κατάληψη έχοντας στο πλευρό τους τόσο τους καθηγητές όσο και τους γονείς τους.